Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Είμαστε εδώ για το δεύτερο βίντεο για την Ιαπωνία. Θα θυμίσουμε στο πρώτο με το Φώτη Νάμιντα μαζί, η Ακάι Πάντα. Καλύψαμε περί τι να κάνετε πριν πάτε στην Ιαπωνία, μόλις φτάσετε και διαμονή. Μεταφορές. Και μεταφορές. Τέσσερα πράγματα και σε αυτό το βίντεο πρέπει να καλύψουμε άλλα 40. Έχουμε ακόμα πράγμα. Με την ελπίδα θα μείνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το φαγητό. Θέλω φαγητό. Ωραία. Πρώτο πράγμα λοιπόν που σκέφτεται κανείς για το φαγητό όταν πηγαίνει η Ιαπωνία είναι σούσι. Το... Σούσι. 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 Και το ράμεν. Σούσι. 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 Κανείς σκέφτεται. Μόνο εσύ σκέφτεσαι το ράμεν. Λοιπόν, για το σούσι, να ξέρετε, είναι πανάκριβο. Ή πάμφθινο. Ή πάμφθινο και χάλια ή πανάκριβο. Όχι, εντάξει. Το κούρα σούσι και αυτά που πήγα μια χαρά ήταν για τα λεφτά του. Ναι. Δεν ήταν χάλια. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι επιλογές έχετε. Μία επιλογή είναι όπως και στην Ελλάδα, σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το σπάμφθινο. Αλλά δεν είναι κακό. Έφαγα, σοβαρά σου μιλάω, έφαγα από σούπερ μάρκετ σούσι που είχε μέσα ιχθυοπολείο κανονικό και εκείνη την ώρα κόβαν, τα φτιάχναν, τα καθαρίζανε, τα συσκευάζαν και στα δίνανε και ήταν ολόφρεσκο. Και ναι, αλλά εγώ εννοώ. Ήταν σε λογική τιμή. Τα κομπίνι και αυτά που είναι πριμέ. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω εντάξει. Εμείς δεν είχαμε πουθενά αυτό που λε ιχθυοπολείο. Όχι. Στην ψαραγορά εμείς παίρναμε τέτοιο. Αυτό ήταν τέτοια φάση, σαν την ψαραγορά, αλλά ήταν μέσα σε σούπερ μάρκετ. Οκ, okay, πολύ καλό, πολύ μεγάλο σπονδιακό φαντάζομαι. Και ήταν γύρω στα 700 γεν. Σε ποια περιοχή εδώ και στο, έξω. Στο Τόκιο, στο Νακάνο, στο Νακάνο συγκεκριμένα. Okay. Και ήταν 8-9 κομμάτια μέσα. Τίμιο. Πολύ τίμιο, καλό. Τίμιο, πολύ τίμιο. Καλό. Μία επιλογή λοιπόν είναι κομπίνι, pre-made. Μία επιλογή είναι σούπερ μάρκετ φρέσκο. Μια άλλη επιλογή που φάγαμε εμείς είναι βρώμικο. Σε στοές, σε τέτοια, σε λαϊκές αγορές. Στη λαϊκή, στην ψαραγορά, γενικά είναι. Ναι. Στον πάγκο. Ήταν φθηνό. Δεν ήταν κακό. Αλλά δεν, δεν ήταν καλά. Wow. Δεν ήταν wow. Μια άλλη επιλογή που φάγαμε εμείς ήταν σε μεσαία τιμή σουσάδικο. Δηλαδή σε φάση ήταν το μάκασε το μενού του αυτού είχε 9 κομμάτια και ήταν 42 ευρώ. Ναι, μπορώ να πω ότι για κάτι το οποίο θεωρητικά δεν είναι και καλά το ακριβό, το τέλειο, το σούσι υποτίθεται, εμείς μπορώ κάλλιστα να πω ότι είχαμε μέχρι και reactions. Ναι, ήταν απείρως καλύτερο από το πιο ακριβό που έχουμε φάει στην Ελλάδα. Το ακριβότερο που έχουμε φάει στην Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό, ήταν κλάσης ανώτερο. Οπότε δεν θέλουμε καν να φανταστούμε πως είναι το πανάκριβο που ήταν 100-150 ευρώ το άτομο για 10 κομμάτια. Γιατί δεν το φάγαμε κιόλας. Ήταν φοβερό το συγκεκριμένο. Επίσης μια παρατήρηση είναι πολύ ψάρι. Βάζουν πολύ μεγάλη ποσότητα ψαριού, ναι. Λίγη ποσότητα ρυζιού και μάλιστα σου προτείνουν και πώς να το φας. Ναι, ναι, σου λένε αυτό, ας πούμε το βουτάς έτσι, αυτό δεν το βουτάς, αυτό το τρως με τη μία, αυτό το τρως με τις δύο. Το μακασέ να πούμε, είναι αυτό που πας και σου δίνει ο σεφ με έναν αριθμό σούσι, ό,τι θέλει ο κύριος, με τη σειρά που πρέπει για να αλλάζει τη γεύση. Κάτσε στον πάγκο. Στο πάγκο, ναι. Για να έχεις την καλύτερη εμπειρία γεύσεων στο ψάρι. Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος κυριούλης του Ουένο ήταν τόσο καλός, που επειδή μας είδε εγώ με την Ευαγγελία το μοιραζόμασταν. Γιατί τσίπιδες. Εντάξει, θα πρέπει να το 45 ευρώ το άτομο. Δηλαδή, έχουμε για ένα μπάτζετ. Εντάξει, ναι. Μας το κόβε στα δύο από μόνος του. Είχε και φρέσκο wasabi. Ναι, είχε ένα καταπληκτικό wasabi. Ένα κάτι λοιπόν που ήταν πολύ διαφορετικό. Στα κομπίνι, όταν παίρνεις και σε άλλα που παίρνεις πακεταρισμένο wasabi, είναι το κλασικό wasabi που έχουμε και εδώ. Δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Mm. Το φρέσκο wasabi όμως είναι μια εμπειρία μόνο του. Είναι απίστευτα δυνατό, αλλά απίστευτα γευστικό. Οπότε ο λόγος που λένε ότι δεν βάζεις πολύ είναι καθαρά γιατί δεν έχει να κάνει με το πόσο καυτερό είναι, έχει να κάνει με το ότι θα καλύψει όλη τη γεύση. Είναι κάτι σαν, το, σαν να λέμε στέβια. Ναι. Αλλά καυτερή. Το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ ωραίο σε ποσότητες ρυζιού. Δηλαδή εγώ σε εκείνο το μαγαζί, ας πούμε, το σώσι πήρα να τσιράσει πιάτο, το οποίο είχε πάρα πολύ ρύζι, ήταν ναι. Ό,τι πρέπει να βγει ήτανε. Λίγο φρέσκο γασάμπι. Ένα μέσα. Μπολ, περίπου τόσο, 24 ευρώ και από πάνω είχε 15 κιλά θαλασσινά ψάρια πάνω πεταμένα, έτσι, τόνους. Πάνω σε άλλα 15 κιλά ρύζι. Ναι, αυτό. Και ήταν αρκετά χορταστικό και για 25 ευρώ ήταν πολύ, 24 ευρώ ήταν πάρα πολύ καλή τιμή. Μαζί με το μακασέ, η αλήθεια είναι ότι για μας ήταν υπεραρκετή ποσότητα φαγητού. Τώρα εσύ φώτιγες κάποια άλλη εμπειρία σούσι διαφορετική. Σε αυτό που πήγαμε και μαζί, το κούρα σούσι. Α, μπράβο, αυτό το ξέχασα. Που είναι καϊτέν, είναι αυτό που γυρνάει γύρω-γύρω. Που δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει πια γύρω-γύρω γιατί είχαν κάποια θεματάκια. Κάποια κολόπεδα στο TikTok πήγαν και κάνανε φάρσες.
Και τώρα πλέον έχει την οθόνη, έχει το tablet, είναι και στα αγγλικά. Παραγγέλνεις και σου έρχεται το σούσι. Αυτά, το πιο φθηνό που έφαγα ήταν στην Γιοκοχάμα, ενώ είναι η ίδια αλυσίδα. Ανάλογα με την περιοχή είναι λίγο διαφορετικές οι τιμές. Διαφορετικά είναι και κιόλας. Στη Γιοκοχάμα το πιο φθηνό ήταν 115 γεν, που μιλάμε για δύο κομματάκια σούσι νιγκύρι, δηλαδή ρύζι με το ψάρι από πάνω. 115. Ναι, αλλά καλό κομμάτι ψάρι, πολλές επιλογές και ανέβαινε η τιμή, αλλά με τα 115 που ήταν το πιο φθηνό είχε τουλάχιστον 20 πιάτα διαφορετικά που μπορείς να δοκιμάσεις. Η ίδια αλυσίδα στη Σιμπούγια έκανε 150 πιο φθηνό πιατάκι. Το ίδιο πράγμα, οπότε μάλλον αυτό που πήρες ανάλογα με την περιοχή, ενίκεια, δεν ξέρω αυτά, ήταν λίγο πιο ακριβό. Αλλά εκεί και με τα 115 να πάρεις 10 πιάτα διαφορετικά, είσαι κομπλέ, δοκιμάσα αρκετά πράγματα. Αυτό που παραμίσα να σε ακούσει ήταν κάπου ενδιάμεσα, 140, 130. Κάτι τέτοιο, ναι. Δεν είναι το απόλυτο θεϊκό σούσι που φάγανε τα παιδιά στο Μακασέ, βέβαια, αλλά είναι σίγουρα σαφώς καλύτερο από αυτό που θα φάμε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το φθηνό που ήταν 80 λεπτά το ένα, ήταν εφάμινο, αυτό που πληρώνει εδώ 4 ευρώ στην Ελλάδα. Ήταν φοβερό. Και όλη η διαδικασία που είχε πλάκα να παραγγέλνει, να βλέπει να έρχονται. Να παίζει τα πιατάκια μετά στο lottery game. Γκάτσα σύστημα φυσικά. Υπάρχει κάθε 5 πιάτα. Μπορεί να παίξει λοταρία. Αν κέρδισε ή όχι, να πάρει ένα δωράκι. Καταφέραμε και πήραμε ένα δωράκι. Πρώτη φορά πόσα. Δηλαδή, εγώ δεν κέρδισα ποτέ μόνο. Τα παιδιά που ήμασταν κέρδισαν. Ναι, γιατί ρίξαμε 25 πιάτα. Μα παίξαμε 5 φορέ για να πάρουμε ένα washi tape του. Πόσο ήταν αυτό το γόλιο. Δεν είδα καν το πόσο είναι. Πολύ είναι λίγο. Απλώς ήταν έτσι για να πεις ότι χάρηκα. Γενικά στην Ιαπωνία, πολύ τζόγος ρε παιδί μου. Πολύ γκάτσα, πολύ. Πατσίνκο. Πατσίνκο, ναι. Αν και το πατσίνκο, εγώ πόσα περάσαμε, δεν είχαν κόσμο μέσα. Εγώ θυμάμαι πριν από 15 χρόνια που είχα ξαναπάει, τα πατσίνκο ήταν φίσκα. Δεν έβρισκες να κάτσεις. Να τελειώσω για το σούσι και θα σου πω για το πατσίνκο μετά. Ναι, sorry, εγώ λάθος. Προσπεράσαμε κεφάλαια. Ναι, να τα πω μετά. Εγώ έφαγα πάρα πολύ ωραίο σούσι και σε μια ψαραγορά, όχι από τις γνωστές. Ήταν κάπου, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται η πόλη, είναι ανάμεσα στο Κιούσου και στο Χόνσου. Είναι μια μικρή πόλη εκεί που έχει μια τοπική ψαραγορά. Θυμίζεται για το φούγκου. Φούγκου δεν δοκιμάσαμε. Φούγκου είναι το δηλητηριώδη στο φουσκόψαρο. Ναι, ναι, φουσκόψαρο. Φοβόμαστε. Αυτό δεν το δοκίμασα. Αλλά όλος ο κόσμος το έτρωγε. Και στη συγκεκριμένη ψαραγορά ήταν πάρα πολλά μαγαζιά που είχαν πάλι κόβανε τόπου τα ψάρια, φτιάχνανε σούσι, είχαν τη βιτρίνα γεμάτη και παίρναγε. Ξέρετε, αυτό. Άπειρος κόσμος. Δηλαδή, παίρναμε τουλάχιστον μισή ώρα, 40 λεπτά στην ουρά. Και με το που βγαίνανε έξω ήταν η προβλήτα και αλλάζανε όλοι στην προβλήτα και τρώγανε σούσι. Ήταν οικονομικό και πολύ καλό. Δηλαδή, έφαγα και μερικά. Έκανε 400 γεν και ήταν το κομμάτι του τόνου με το πολύ λίπος. Και είχε ένα κομμάτι τόσο. Δηλαδή ήταν λίγο ρυζάκι με μπόλικο ψάρι από πάνω. Οπότε ο τόνος έχει τρεις κατηγορίες: τον απλό, τον φάτι και τον super duper φάτι. Είναι wow. Το ακάμι, το τσουτόρο και το. Μαγκούρο. Ναι, ναι, ναι. Μαγκούρο. Λοιπόν, ναι. Αλλά το σούσι υπάρχουν διάφορες τιμές. Δηλαδή από το πολύ φθηνό μέχρι το πολύ ακριβό. Κομπίνι δεν δοκίμασα. Δεν ξέρω το κομπίνι πώς είναι. Καλύτερα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν έφαγα κάπου. Κάτι του κομπίνι είναι σαν σούσι. Τώρα σας προνάγκη στην Ελλάδα δεν έχετε φορά. Φάγαμε όμως ένα που ήταν μπέντο στυλ. Στην Άρα. Στην Άρα έχουν ένα διαφορετικό σούπι. Ένα διαφορετικό σούσι που οριμάζει μέσα σε φύλλο τι ήταν. Αμπελόφυλλο ήταν. Δεν ήταν αμπελόφυλλο, κάτι άλλο. Όχι, νόμιζα ότι ήταν αμπελόφυλλο. Όχι, όχι, από. Σε ένα τελείω, πώ κάνουμε σε ένα χαλοντολμάδε, ένα τελείω σε ένα φύλλο. Και το αφήνουν και οριμάζει εκεί μέσα, δηλαδή δύο εβδομάδε τουλάχιστον πόσο έλεγε. Οπότε το ανοίγει και το τρώ και έχει μια γεύση σαν παστό, σαν έχει παστοθεί κάπω. Ναι, το ψάρι έχει μπαγκατέψει φυσικά, δεν ξέρω γιατί του αρέσει πολύ. Έχει αυτή τη γεύση του φίλου του. Εμένα δεν μου άρεσε. Μπορεί να εκτιμήσει. Ναι, εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω. Εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα ήταν από τα δύο μου άρεσε πολύ, το άλλο ήταν αδιάφορο. Λοιπόν. Και υπάρχει και αυτό το σούσι που το κλείνουν μέσα σε τόφου. Αυτό το δοκιμάσατε. Το Ινάρι. Όχι. Όχι, μέσα σε δεν τόφου, έτυχε αυτό. Και υπάρχει άλλη μια, δεν είναι πολύ γνωστή, σε κάποιες περιοχές πάλι νομίζω. Και είναι ένα τόφου πάουτς και έχει μέσα το σούσι με το ρύζι και το ψάρι. Και απ' έξω έγινε τόφου. Όχι, δεν το είδαμε καν. Εγώ μια φορά το δοκίμασα. Λοιπόν, φάγαμε πολλά πράγματα γενικά. Θα κάνουμε για τα φαγητά και ειδικό βίντεο εμείς χωριστό, πολύ αναλυτικό. Αλλά να πούμε ότι φάγαμε πολύ ωραίο μέλλον παν, φρέσκο. Μίλα για το μέλλον. Το βιομηχανικό είναι άθλιο. Στα κομπίνι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Φάγαμε πολύ ωραία φρέσκα μότσι. Δεν μπορώ να ξαναφάω μότσι βιομηχανικά μετά από αυτό. Δηλαδή, καμία σχέση το φρέσκο μότσι είναι σαν να τρως τον παράτσο τον ίδιο, ας πούμε. Ναι, είναι απίθανο.
Τι άλλο φάγαμε περίεργο στην Ιαπωνία? Κονομιγιάκι πάντα τη φάγαμε. Ο κονομιγιάκι πάρα πολύ καλό στην Όσακα. Βρήκαμε ένα μαστόρι καταπληκτικό. Ναι, ήταν στο Μοέγκι να το πούμε αυτό. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο δεν το δοκίμασα. Αλλά κονομιγιάκι υπάρχουν δύο στυλ. Υπάρχει τη Όσακα και τη Χιροσίμα. Τη Όσακα είναι αυτό που τα ανακατεύουν όλα μαζί και τα βάζουν. Τη Χιροσίμα είναι layers. Δηλαδή βάζουν πρώτα την κρέπα, βάζουν το λάχανο, βάζουν το αυγό, βάζουν το κρέας, βάζουν noodles πάντα, οπότε είναι διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Ναι, έφαγα στη Χιροσίμα που δοκίμασα, ήταν πάρα πολύ καλό επίσης. Επειδή στην Όσακα φάγαμε και ένα κονομιλιακί για πέταμα σε ένα βρώμικο απέναντι από κάτι πουτάνες που ήταν σε ένα στενό γάμισε. Δηλαδή εντάξει, ήταν εμπειρία όμως. Ο τύπος είχε ένα βοηθό, ένα. Πού ήταν από την Κάνα, από τη Σριλάνκα ήταν. Από τη Σριλάνκα. Ο οποίος είχε πάει για να κάνει εκεί πανεπιστήμιο και δούλευε part-time βραδινό στο εστιατόριο για να βγάλει το φαντασμό. Δεν ήταν εστιατόριο, ήταν ένα μπαρ ουσιαστικά. Ναι, ήταν μπαρ. Το οποίο για κάποιο λόγο έλεγε ότι θα σου μαγειρέψει κιόλα. Η ζακά, γι' αυτό είναι η ιδέα. Ότι λίγο φαγητό, λίγο ποτό. Ναι, αυτό δεν κάνει ζακά, αυτό δεν κάνει σαν μίνι ζακάγια. Όπω είπαμε, ήταν απέναντι από κάτι πουτάνε κυριολεκτικά, όχι ψέματα. Όταν το είπαμε να μαγειρέψει λίγο, μα στραβοκοίταξε και λίγο. Απ' έξω περνάγανε μαφιόζοι ντουλάπε, ξέρω εγώ τέτοια. Ήταν αλλά μια εμπειρία. Αυθεντική δηλαδή θα την χαρακτηρίσω. Ναι, αυθεντικά η υποκοσμική εμπειρία της Ιαπωνίας. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα το φαγητό ήταν απέσιο. Η μπύρα ήταν οκ. Το φαγητό ήταν για πέταμα το κονομιάκι και το πραγματικά παραλίγο να μην φάω άλλο κονομιάκι. Παίζει να δηλητηριαστήκαμε για λίγο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνει. Παραλίγο. Πώς γενικά το φαγητό ήταν καλό. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω να φάγα άσχημο φαγητό κάπου. Άσχημο, άσχημο που να πει τη μαλαϊκή έφαγα. Δηλαδή ακόμα και στα Ευαγγελία. Είχαμε αυτό το ένα μέρος. Όχι, ναι, πω, το ξέχασα, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, διαγράψεις από τη μνήμη. Εκείνο στην Όσακα που μας πήρα και φύγαμε όπως θυμάσαι. Που είχε τα άλλα τα μεζεδάκια. Τα πούτσα τηγανιτά καλαμάκια. Α, ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο χάλια εκείνο. Τόσο χάλια. Δεν θυμάμαι, είχε συγκεκριμένο όνομα στους μεζές. Κουσικάτσου. Ναι, ήταν τόσο χάλια. Που μπήκαμε μέσα γιατί εγώ ρε παιδί μου γενικά. Ρε παιδιά που μας βλέπετε, έχω μία τέτοια, μία τακτική που την ακολουθώ τόσα χρόνια στην Ασία όποτε πάω και όταν δεν ξέρω τη γλώσσα κιόλας. Πάω όπου βλέπω πολλούς ντόπιους. Και εκεί είχε πολλούς ντόπιους. Αλλά στην Ιαπωνία ανακαλύψαμε ότι πολλοί ντόπιοι σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι κάτι είναι εξαιρετικά καλό όπως συνήθως, ή ότι κάτι είναι εξαιρετικά φθηνό. Ναι. Και το συγκεκριμένο ήταν απλώς εξαιρετικά φθηνό και είχε άπειρο κόσμο και ήταν φοιτητοπαρές που πηγαίνανε στο μεζεδοπολείο της γειτονιάς, ας πούμε, με το άθλιο φαγητό σχεδόν στην Ελλάδα. Και ήταν όντως το φαγητό ήταν άθλιο και είχε πολύ φθηνό αλκοόλ. Γι' αυτό ήταν πίστρα. Κάτι καλαμάκια, διάφορα κρέατα, λαχανικά, όλα αυτά σε κουρκούτι τηγανισμένα. Και πώς το είχαν καταφέρει και ήταν όχι άνοστο, καρβουνιασμένο, χάλια. Δεν ξέρω, θέλει μαεστρία για να κάνεις κάτι τόσο κακό. Ναι, ναι, ακόμα ήτανε, και με τα δεδομένα Ελλάδας, έτσι. Ήταν φρικτό πραγματικά. Κακό, δεν έχω φάει. Ευτυχώς μετά. Πήγαμε και φάμε τα καωρία ράμεν. Πήγαμε και φάμε κάτι υπέροχα ράμεν. Ναι, ναι, που και εδώ ερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιο του φαγητού. Τα ράμεν. Τα οποία θα μιλήσει ο Ευαγγελίος ειδικός επί των ράμεν. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες λοιπόν από ραμενάδικα. Υπάρχει, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο εντός εισαγωγικών αδιάφορα, αλλά που έχουν πολύ ποσότητα και είναι πολύ χορταστικά. Υπάρχουν αυτά τα οποία δεν τα έχουν κάνει οι Ιάπωνες, τα έχουν συνήθως Κινέζοι μαγαζάτορες και έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα σε κρέας και. Ναι, και πολλά γοντών. Γιατί δεν ξέρω ότι είναι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνές δεν βάζουν γοντών μέσα. Όταν βλέπεις ραμενάδικο με γοντών, συνήθως όχι Κινέζος. Αλλά ήταν πολύ νόστιμο, δηλαδή δώσαμε τα ίδια αυτά που δίνουμε στα Ιαπωνικά και χορτάσαμε διπλά γιατί είχε μέσα και 15 γόντων πεταμένα. Ακριβώς. Τεράστια γόντων, έχει φτάσει η Ελλάδα μαζί με τα μίνι. Ναι. Κάτι γόντων τόσα, ας πούμε, μέσα. Ναι, και όχι. Το κρέας δεν ήταν αυτό το λεπτό που κάνουν οι Ιαπωνέζοι το 2 χιλιοστά. Ήταν σώζει, σαν μπριζολίτσα, ξέρω εγώ, μικρή. Ήταν μπριζόλα αυτό. Ήταν υπέροχο. Είναι θες να φας, πάρε φάε, ξέρω εγώ. Φαΐ. Ωραία, το επόμενο ήταν το. Η επόμενη το τοπικό, κατηγορία είναι ένα. Το να πηγαίνουν ναι, σε ένα τοπικό μαγαζί, το οποίο είναι σαν την ταβέρνα της γειτονιάς, ένα πράγμα. Πάρα πολύ φθηνό. 600 γεν το πόδι. Ναι, ψηλό αδιάφορο σε γεύση, δεν είναι ότι δεν νιώθεις λίγο. Και τα ράμενα δεν είναι καν φρέσκα, είναι αυτά που πέσει το σακουλάκι, ξέρω. Ναι, αλλά είναι πάλι επίσης πολύ τίμιο, έχει πάλι ποσότητα και τρως καλά και δεν σε βιάζει και κανείς για να φας. Υπάρχει επόμενη κατηγορία η οποία είναι λίγο πιο ανεβασμένη αλυσίδα καταστημάτων συνήθως. Ή κάποιο έτσι μαγαζί το οποίο έχει πιο καλούς σεφ, ας πούμε. Που έχουν ψηλό στάνταρ τιμή να πούμε όλα αυτά. Είναι ψηλό 1000 γεν τον μπόλσο. Ναι, 1000 με 1200 μάξιμου. Που είναι έτσι λίγο τα στάνταρ αυτά τα λίγο πιο ακριβά. Που νομίζω έχουν, αυτά είναι τα καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Και αν πεινάτε πολύ, να ξέρετε ότι σχεδόν πάντα υπάρχει επιλογή να σας κάνουν refill τα ράμεν μόνο με 200 με 300 γεν. Στον broth που έχει μείνει, δεν σου βάζουν broth. Broth είναι το ζουμί. Ναι.
στο ζουμί που έχει μείνει, μπορείς να ζητήσεις, άμα φας όλο το ράμεν, να πετάξουμε σε έξτρα ράμεν φθηνά. Ακριβώς. Το οποίο βολεύει πολύ αν πεινάς και θες να φας ποσότητα φθηνά αυτό. Ακριβώς αυτό. Και επίσης έχουν πάρα πολύ ωραία ποιότητα από ράμεν. Και το μπρος τους είναι πάρα πολύ καλό και τα νούντλς τους είναι πάρα πολύ φρέσκα και έχουν πολύ καλά κρέατα και τα ρεκτικά τους επίσης είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν συνήθως πολλές σάλτσες που μπορείς να συνοδεύσεις το κάθε τύπου τρως με τη σάλτσα του. Κάποια από αυτά, εννοείται ότι όλα αυτά είναι με τάμπλετ που παραγγέλνεις, έτσι. Και... 9 στις 10 φορές, ναι. Και επίσης καταλαβαίνεις όταν κάτι είναι λίγο καλύτερο σε ραμενάδικο, όταν σου προσφέρουν και τσάι αντί για νερό. Κρύο τσάι αντί για νερό. Και υπάρχουν βέβαια και τα ραμενάδικα τα οποία είναι είτε... Τα μισελέν. Είτε υποψήφια μισελέν, είτε πρόταση μισελέν, είτε μισελέν αστέρια. Τα οποία υπάρχουν δύο, βασικά υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να ξέρετε για αυτά. Το ένα είναι ότι είναι θα κάτσετε στην ουρά. Θα κάτσετε στην ουρά για πολλή ώρα. Και σε μερικά θα κάτσετε στην ουρά για να πάρετε ένα εισιτήριο και να πάτε μετά να ξανακάτσετε στην ουρά αυτών που έχουν το εισιτήριο. Ακριβώς. Αλλά αυτό γενικά συμβαίνει στην Ιαπωνία, θα το πούμε πιο μετά. Και δεν είναι μόνο στο φαγητό. Και το δεύτερο που πρέπει να γνωρίζετε, να πεινάτε πολύ γιατί θα πρέπει να φάτε πολύ γρήγορα. Γιατί θα είναι όλοι από πάνω σας και θα περιμένουν να φύγετε. Και φυσικά ναι. Όλο αυτό φτιάχνει κάποιες προσδοκίες και αυτές οι προσδοκίες πραγματικά δεν καλυφθήκανε. Όχι, δηλαδή, ή εμείς δεν έχουμε αρκετά καλό ουρανίσκο και γλώσσα. Εγώ γενικά θεωρώ ότι έχω καλή γεύση, δηλαδή έχω δουλέψει, θεωρώ ότι έχω γεύση. Οπότε το είπα και στα παιδιά, είμαστε ναι. Στο ραμενάδικο και επειδή κάθεσαι όπως ό,τι αδειάζει, δεν θα κάτσεις παρέα μαζί, άδειασαι σε μια θέση εκεί, καθίστε εσείς, άδειασαι ένα εδώ. Δεν κάτσα ναι, μαζί. Ναι. Οπότε παίρνω τα ράμεν. Εγώ πήρα κιόλας δύο. Γιατί λέω. Για να δοκιμάσει. Μισελέν Στάρ, τώρα πανθεϊκό. Και να πούμε ότι. Sorry, ναι. Τιμή ήταν πάλι 1300 γέρα. Δεν ήταν 1200 ή 1300, ναι. Οπότε παίρνω μια κουταλιά από το ζωμό και τη φέρνω να τη φάω. Και τώρα όσοι έχετε δει στο κουκκέκινο σώμα, το ναι, food wars, ναι, ναι. Περίμενα αυτό το θα δοκιμάσω κάτι θεϊκό, κάτι απίστευτο. Και ήμουν έτοιμο να φτιάξω τα ρούχα όλα. Και δοκιμάζω. Και δεν κατάλαβε τίποτα. Και βγαίνω μετά και λέω ρε παιδιά, καταλάβατε. Όχι, ούτε εμεί. Ποτέ μην φταίω εγώ. Ήταν τόσο λεπτεπίλητο ο ζωμό. Και φάγα δύο διαφορετικά, κάνω πάντα δεν ξέρω. Ήταν ένα οκ, okay, ούτε καλό. Δηλαδή σε εστιατόριο απλό είχα πιο καλά για μένα ράμεν. Τώρα να ήταν τόσο καλά ακόμα που και να τα μην ράμεν να καταλάβουμε. Του, ακόμα και τα ράμεν που τίθεται τα φτιάχνουν φρέσκα αυτό κάθε πρωί και τα λοιπά, τα πλάθουν οι ίδιοι. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Σε άλλα, σε τώρα που δεν έχουμε μισελέν, έφαγα καλύτερα ράμεν. Πιο πηχτά, πιο όμορφα. Εκεί καταλήγουμε λίγο. Εγώ το καλύτερο που έφαγα ήταν σε ένα ουντονάδικο στο Ροπόγκι παραδόξως. Εκεί έφαγα το καλύτερο μπολ. Εκεί ήταν πανγεύστο, πανφρέσκα τα ουντών του. Εκεί το ένιωσα, κύριε Καβούρη. Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο στο Ροπόγκι ή σε αυτή την ωραία αλυσίδα την. Ήπουντο. Ήπουντο. Και αυτό μας άρεσε πολύ. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα μπρόθ είχε. Πόσο, τρία μπρόθ είχε. Όλα και τρία όλα και όλα. Ναι. Το απλό, το modern και το spicy. Συνήθως υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες. Την πρώτη είναι σίο, αλάτι, mm-hmm. που ήταν αυτό που φάγαμε στο Michelin Star. Mm-hmm. Ένα πολύ απλό ζωμό που είναι απλώ λίγο αλμυρό. Υπάρχει το σόγιου που είναι με βάση τη σόγια σος. Mm-hmm. Υπάρχει το. Τον κότσου, mm. που είναι αυτός ο ζωμός συνήθως που είναι από τα κόκαλα του χοιρινού, που είναι ο πιο κρεμώδης, ο πιο βαρύς, ο πιο γευστικός. Και υπάρχει και το μίσο, που έχει βάσει τη μίσο, το μίσο αυτό που κάνει τη μίσο σου, που νομίζω αυτό είναι που φάγαμε στην Οσάκα, σε εκείνο το βράδυ, μετά από τα κέντρα που μας αρέσανε. Ναι. Που ήταν αυτό το κάτι διαφορετικό, νομίζω ήταν αυτό. Οπότε αυτές είναι τέσσερις βασικές κατηγορίες που θα βρείτε σε ράμεν. Και μετά είναι και το κάθε ραμενάδικο αν έχει κάποιο δικό του. Κάτι δικό του, κάποιο σπάς, δηλαδή ένα άλλο μισελέν που δεν πήγαμε έλεγε ότι φτιάχνει ένα ζωμό κλαρισκέ. Ναι, βασισμένο σε γαλλική σούπα, κοσομέ. Ναι. Αυτό ακούστηκε ωραίο. Πήγαμε εμείς με την Ευαγγελία. Αυτό άνοιγε 10, εμείς πήγαμε και από τις 9 και 4 και είχε 45 άτομα ουρά, μετρημένα. 45 άτομα, εγώ δεν θα καθόμουν να περιμένω και να χάσω τη μισό μου ταξίδι, ας πούμε. Και πήγαμε και φάγαμε στην Ψαραγορά τελικά. Ναι, καλή ήταν η Ψαραγορά, ωραία ήταν. Φάγαμε ωραία πράγματα. Μια χαρά ήταν η Ψαραγορά. Ναι, λοιπόν, ράμεν, το καλύτερο που αν κάποιος θέλει να φάει γευστικά ράμεν και να το ευχαριστηθεί και να πει ναι, έφαγα ράμεν, θα πάει, θα φάξω εγώ σε μια λυσίδα όπως το Ήπουντο. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Επίσης, να ξέρετε, τα Google Maps Review μην τα εμπιστεύεστε. Είναι επηρεασμένα πολύ από δυτικούς, γιατί οι Ιάπωνες δεν κάνουν rank στο Google Map.
Βρήκα ένα site που οι Ιαπωνέζοι, δεν θυμάμαι το όνομά του καν τώρα, το βρήκα εκείνη τη μέρα μέσα στην Όσακα, που πάνε οι Ιαπωνέζοι και κάνουν rank, που είναι, αλλά για κάποιο λόγο στο ιαπωνικό ranking δεν παίρνει κανείς πάνω από 4 στα 5. Ναι, αν κάποιος παίρνει λες και οι Ιαπωνέζοι βάζουν στο, για καλό βάζουν 3, εγώ θα έχω καταλάβει. Κάποιο είχα ακούσει αυτό ακριβώς, ότι άμα είναι αυτό που περιμένανε είναι 3. Ναι, δηλαδή... Ότι πάω να φάω ράμεν ήταν καλά, αυτό περίμενα, αυτό είναι 3, που εμείς τα βάζαμε 4 με 5 άμα ήταν... Ναι, στο υψηλότερο που βρήκα στο ιαπωνικό site ήταν ένα καφέ που είχε 3,8. Οι περισσότεροι είχαν μεταξύ 3,3 και υπήρχαν και πολλοί και με 2 δηλαδή, τα άθλια. Κάθε, οπότε άμα ήταν από 3,5 και πάνω, τα Ιαπωνέζικα πάει να πει ότι ήταν καλό. Οπότε δυστυχώς δεν ξέρω αν μπορείτε να εμπιστευτείτε τις κριτικές στο Google Maps άμα είστε λίγο πιο Ιαπωνόφιλος. Άμα θέλετε δυτικές γεύσεις, ναι. Εμείς αυτό που κάναμε τελικά είναι ότι κοιτάζαμε στο Google Maps ποια έχουν καλύτερη βαθμολογία και μετά κοιτάζαμε από κάτω στα comments. Ποια ήταν τόπια. Και βλέπαμε αν τα comments ήταν κυρίως από δυτικούς και τι δυτικούς. Έχει διαφορά. Ναι. Υπάρχουν οι δυτικοί οι οποίοι κοιτάνε για παράδειγμα το αν το προσωπικό τους χαιρετάει. Ναι. Υπάρχουν... Οπότε ήταν σου και βάλει αστερές γιατί δεν με χαιρέτησε το προσωπικό. Δεν μου πήγε όταν μπήκα. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Αλλά δεν πιστεύεσαι. Αλλά υπάρχουν γενικά, και κριτικές. Ναι, μετά τα πρώτα δύο που τη φάγαμε λίγο άσχημα που είχαν 4,5 και ήταν για πέταμα εισαγωγικά. Άρχισαμε να κοιτάμε αυτό και μετά νομίζω ότι αν τα φιλτράρεις έτσι. Και κρατήσει κάτι με ψηλή βαθμολογία και σχετικά comments, να μην είναι ο τελευταίος χαζοτουρίστας από μια πολύ συγκεκριμένη χώρα που πάει όπου να είναι. Δεν θα πω τώρα ονόματα, μερικού. Ναι, θα φάτε καλά. Και υπάρχουν και κάποιες αλυσίδες γενικότερα εστιατορίων τύπου σουκίγια ή που τα βλέπετε παντού αυτά, που έχουν φθηνό φαγητό, δηλαδή μπορεί να έχει ένα γιουντόν, ένα μπολ με ρύζι και μοσχάρι από πάνω, μαζί με ένα συνοδευτικό 600 γιεν. Που αυτό είναι κάτι ανάμεσα σε μαγειρίο και fast food. Είναι μαγειρεμένο το φαγητό, αλλά είναι σε μεγάλες ποσότητες, το έχουν να το σερβίρουν. Δεν θα πας να φας πάλι το εκπληκτικό φαγητό, αλλά άμα έχεις ένα budget, είναι εντάξει. Είναι το αντίστοιχο μαγειρευτάδικο. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο, ναι. Υπάρχει και η ζακάγια που όπως είπαμε είναι μεζεδοπολείο στην ουσία, έχει αλκοόλ και μεζέδες. Υπάρχει το κουτσικάγι από μόνο για πέταμα εκεί το... Το street food είναι λίγο ακριβό, δηλαδή όπου έχει street food σε πανηγύρια, σε τέτοια. Μπορεί να έχει ένα. Εγώ πήρα ένα καλαμαράκι, μεγάλο βέβαια, αλλά ήταν ένα καλαμαράκι και έκανε 800-900 γεν. Και εμείς πήραμε ψητό. Κάτι σουβλάκια στο ένα στο πανηγύρι εκεί. Ναι, ναι. Ήταν ωραία βέβαια. Κάτι καρδούλες ή κάτι γλώσσες ή κάτι τέτοια που είχαν εκεί. Ναι. Ήταν ακριβά όμως, ναι, ήταν 800-900 γεν. Ναι, δηλαδή με τα ίδια λεφτά πώς να πάρεις ένα γεύμα στο εστιατόριο ή ένα bowl ramen. Αυτά είναι τσιμπημένα. Ναι, γιατί θα πας πιο περίεργα πράγματα στο πανηγύρι. Ας πούμε και βρήκαμε εκείνη την ωραία βάφλα που είχε γίνει viral στο TikTok. Να πούμε εδώ ότι μην πιστεύετε το TikTok. Δεν, πραγματικά, να πιστεύετε εμάς στο YouTube. Στο TikTok, είδα πόσα TikTok πριν πάμε στην Ιαπωνία. Για όλα τα περίεργα πράγματα που μπορεί να βρει στην Ιαπωνία και το τι μαλακιά. Τι ανυπόστατα πράγματα λένε για να πάρουν views είναι απίστευτο. Ω, το κρυφό ραμενάδικο που δεν το ξέρει η μάνα του. Με τεράστιο ραμενάδικο στον δρόμο. Με τεράστιες πινακές που εδώ ράμεν, ξέρω εγώ. Οι 10 μοναδικές περιοχές που πρέπει να επισκεφτείτε που δεν έχουν τουρίστες. Σιντζούκου το νούμερο 1. Ναι, που είναι η κλασική τουριστική περιοχή, ξέρω εγώ. Είναι τόσο τουριστική που πλέον είναι οι τιμές μόνο για την τουρίστα. Βρήκα το κρυμμένο arcade στην Ακιχάμπαρα που είναι ένα arcade που το ξέρουν όλοι. Αν πα εκεί να το βρει, δεν θες, ξέρω εγώ. Είναι μπροστά σου. Ναι, αυτές είναι μπουρδες. Και για τα φαγητά αυτά που λένε, π.χ. εγώ έφαγα αυτή τη βάφλα και μετά είδα στο TikTok βίντεο για αυτή τη βάφλα που λέγανε όλοι για την κρυφή viral βάφλα που μπορείς να φας μόνο σε ένα μέρος. Bullshit! Και τη βρίσκαμε παντού μετά, έτσι. Ναι, γιατί αυτή η βάφλα ήταν παντού. Και απλώς την αλλά ήταν καλή. Τι κάνουν οι άνθρωποι για να πάρουν views. Ήταν καλή όμως. Ναι, μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Πάρα ωραία. Να το πούμε αυτό. Ο Γεράκος που την έφτιαξε τουλάχιστον εκεί στο πάγκο ήταν ωραίο. Έβαλε τη βαφλούλα, το έβαλε μέσα στο τυρί. Αυτό είναι ένα ωραίο πολλάσμο όπως το ταγιάκι που φάγαμε. Mm-hmm. Που το βλέπεις, έχει την πλάκα, βάζει το και εμείς. Το κάνει μπροστά σου. Το βλέπεις πως το φτιάχνει μπροστά σου. Αυτό είναι ωραίο. Γενικά τα φτιάχνουν μπροστά σου οι Ιαπωνέζοι. Δεν τρέπονται για την κουζίνα. Τα μαγειρεύουν μπροστά σου. Αυτό το πρόσεξα. Και συνήθως φρέσκα αυτά γιατί φεύγουν. Mm-hmm. Δεν μένουν. Ένα ακόμα κριτήριο για να ξέρεις αν το φαγητό που θα φας είναι καλό. Όσο πιο πολύ φαίνονται οι μάγειροι, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει το μαγαζί για την ποιότητά του. Άμα οι μάγειροι κρύβονται, μάλλον κάτι δεν θέλουν. Ξεκινούμε τα 600 γεν που φάγαμε, ας πούμε, το μαγειρίο ήταν πίσω από τείχο. Δεν το ξέρω τι είναι, ήταν κάμισα από πάγκο. Εκεί μπορεί να πιστεύω ότι κάνανε διάφορα.
Ναι, αλλά υπάρχουν τρόποι να το προστατεύσει το φαγητό σου. Στο οικονομικό και όταν φάγαμε, ο Μάστορας ήταν φάτσα κάρτα ψηλά, ωραία, φαινόταν. Καλά, εκείνο ήταν άλλο τη μαγαζί. Ήταν πιο του δρόμου, έτσι, τσίφτικο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι κάποια εστιατόρια έχουν lunch menu και dinner menu. Συνήθως το lunch menu είναι πιο οικονομικό. Γιατί το βράδυ συνήθως όταν σχολιάζουν από τη δουλειά πάνε να φάνε, να πιούν οι εργαζόμενοι. Ενώ το μεσημέρι δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο και προτιμούν να έχουν ένα μενού λίγο πιο φθηνό για να τραβήξουν πελατεία. Επίσης, κάποια εστιατόρια κλείνουν από το μεσημέρι ως το απόγευμα. Εκείνη την ώρα 2 με 5, 2 με 6 που δεν έχουν πελάτες, κλείνουν. Είναι μετά, με τα ωράρια του. Κάθε ένα έχει το ωράριό του. Μιλώ για αυτά που πούμε για τα σκουπίδια. Γιατί άμα φάτε θα κάνετε και σκουπίδια. Ειδικά για το δρόμο ειδικά. Πάρτε, φάτε το επιτόπο εκεί που το πήρατε και δώστε τα σκουπίδια στο μαγαζάτορα. Ναι. Ναι. Δεν έχει κάδος πουθενά στην Ιαπωνία, πουθενά, ούτε για αστείο. Μόνο μέσα στα κομπίνι ίσως να μπορείτε να πείτε κλεφτά να πετάξετε κάτι. Αλλά γενικά είναι front upon. Ναι, στα βέντε μας έχει πάντα, αλλά μόνο για πλαστικά και υπάρχουν κάποια που δεν έχουν. Δεν βρήκα, ρε παιδί. Όταν είναι ένα μόνο του, μερικές φορές δεν έχει απαραίτητα και τέτοιο. Αλλά είναι δηλαδή... 80% έχει αρκετά. Έχει συνήθως, βέβαια, έχει μόνο για αυτά που είναι στα βέντε. Αυτά, το φαγητό του δρόμου, φάτε το επιτόπου και δώστε το σκουπίδι στο μαγαζάτορα. Έτσι είναι το σωστό, this is the way, που λέει και στο Μανταλόρια. Στην Ιαπωνία δεν έχει κάτω πουθενά. Μετά από εκείνη την τρομοκρατική ενέργεια που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, εγώ σου είχα πάει πριν από 15 χρόνια στην Ιαπωνία, είχε κάτω ακόμα. Θυμάμαι, πέταγα σκουπίδια βέρτα. Ναι. Τώρα πια δεν έχει. Η χώρα είναι. Είναι garbage free. Και παρόλα αυτά είναι garbage free γενικά. Είναι πεντακάθαρο. Μπορεί να είναι πεντακάθαρο. Παίξτε την Όσακα. Είναι πεντακάθαρο. Το Τόκιο είναι πεντακάθαρο. Να το πούμε αυτό. Στην Όσακα δεν είναι τόσο καθαρή. αλλά. Δεν είναι και Αθήνα. Δεν είναι και Αθήνα. Εντάξει, όχι, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι. Αλλά, δηλαδή δεν έχει κάδους στην Όσακα, αλλά δεν είναι και τόσο καθαρά συγκριτικά. Θα το πούμε μετά, τι άλλο θα πούμε. Λοιπόν, τώρα πούμε για τον καφέ, γιατί σαν Γαλλιέλληνες είμαστε λάτρες του καφέ. Καφές. Και καφέ στην Ιαπωνία. Δεν Φυστυχώς. Έχει καφέ. Φυστυχώς. Έχουν Φυστυχώς. Μόνο καφέ φίλτρου. Και προσπαθούν, δεν είναι και εσπρέσο, τίποτα άλλο. Δεν έχουν καπουτσίνο, δεν έχουν φραπέ, δεν έχουν φρέντο. Δεν έχει κανένα, μόνο εμεί έχουμε. Εντάξει, ναι. Δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή. Εντάξει, ναι, ένα μπορεί να έχει. Κάπου νομίζω είδα σε ένα. Ναι, ένα από τα 50 που μπήκαμε και εγώ το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πειράσει. Όχι, αλλά ήταν ένα τρελό που το είχε. Λοιπόν, γενικά ο μόνο καφέ που έχει εκεί είναι ice coffee, που είναι κρύο καφέ φίλτρο. Hot coffee, που είναι ζεστό καφέ φίλτρο και εσπρέσο. Άντε να έχει και λάτε, που αντί για λάτε με εσπρέσο όπως εδώ, εκεί είναι λάτε φίλτρου. Και υπάρχουν και μερικοί έτσι πιο intellectual που έχουν και καπουτσίνο. Κανά δύο. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Στο έτυχε να... Οπότε η καφέ δυστυχώς, στο Starbucks είναι το καλύτερο σας offer και έχει Starbucks παντού ευτυχώς. Και μπορεί να έχει και κάτι θεματικό, οπότε bonus. Ναι, ναι, έχει πολύ ωραία θεματικά. Γιατί τότε που είχαμε πάει εμείς και τα σάκουρα θεματικά. Μας αρέσαν, του πω ότι του αρέσαν, οι γούστα είναι αυτά. Εγώ έπαιρνα καφέ από το κομπίνι. Γιατί, ναι, καφέ φίλτρο. Γιατί έκανε 100-150 γεν εκεί και ήταν το ίδιο. Έχει τη μηχανή πάνω του σκόπου καφέ, του άλεθε και έκανε την εκκίνηση. Αυτό ωραίο καφέ φάγαμε σε εκείνο που μα πήγε, εκείνο το καφέ του γέρου. Εκείνο το... Εσύ με πήγατε. Εμεί με πήγαμε. Το Ιζούμι. Ναι, εσεί με πήγατε. Ναι, αλλά μα πήγε σε εκείνο το σταθμό εσύ. Στο Κασά καφέ τη Ιζούμι. Πήγαμε σε ένα καφέ. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα μερακλή γέρο που το είχε εκεί με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ. Που είχε και πολύ ωραίο πρωινό εκείνο. Γενικά εκεί φάγαμε πολύ όμορφα. Και μα μίλαγε χάρη και που μου λέει πρώτη φορά ήρθαν από Ελλάδα. Μα έδωσε και κάτι γλυκάκι στο τέλο. Ναι, εδώ έτσι κάτι αποξηραμένα. Γενικά, ναι, οι άνθρωποι. Ενώ δεν είναι, είναι πολύ διακριτικοί. Ταυτόχρονα χαίρονται πάρα πολύ να βλέπουν κόσμο. Ναι. Όσο φορά είχαμε έτσι interaction με κάποιον τόπο, ήταν πάντα κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Δεν είχαμε πολλά interactions. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα τόσα πολλά, αλλά όσε φορέ είχα. Έβλεπα με αυτό ότι χαιρόταν να άκουγε Ελλάδα. Ή δύο-τρεις φορές μας είπαν: είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω κάποιον από την Ελλάδα, που έρχεται κάποιος από την Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Για το συγκεκριμένο, προφανώς δεν είμαστε οι πρώτοι που πήγαμε, αλλά μπορεί για το συγκεκριμένο μαγαζί να μην είχαν ξαναπάει Έλληνες. Δεν νομίζω να πήγαν και πολλοί Έλληνες στην Ιαπωνία γενικά. Όχι. Εσύ ξέρεις καλύτερα, Φώτη. Δεν ξέρω. Μιλώντας, να ξέρετε ότι άμα πάτε στην Ιαπωνία, δεν χρειάζεται να του πείτε σουβλάκι, γιατί αυτοί έχουν τα δικά του σουβλάκια. Για να εντυπωσιαστούν, πείτε του Σαντορίνη. Ναι, αυτό θα σε εντυπωσιάσει πολύ. Γιατί όλος ο κόσμος ξέρει το λιβασίλωμα και τη θάλασσα τη Σαντορίνη. Τα λευκά σπιτάκια. Και τα λευκά σπιτάκια. Τα λευκά σπιτάκια με τις μπλε στέγες αυτά.
Ναι, όντως, κάπως έτσι μας καταλάβανε από πού είμαστε. Αλλά και αν ήταν αυτό, δηλαδή μου είχε 2-3 φορές. Εγώ μιλάω ελάχιστα Ιαπωνικά, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω, αλλά καταλαβαίνω λίγο, ξέρω 10 βασικά πράγματα. Και μόλις δουν ότι μπορείς και λίγο να συνεννοηθείς, χαίρονται ακόμα περισσότερο. Ναι. Καλά, κάποιες φορές αρχίζουν και μιλάγανε Ιαπωνικά, δεν καταλάβανε και εγώ τι γίνεται. Αλλά όταν βλέπανε σε τι επίπεδο είσαι και ρίχνανε και αυτοί λίγο το επίπεδό τους, μπορούσαμε κάπως να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, μπήκα σε ένα μαγαζί και βρήκα κάτι CD από το K-On, ένα anime. Oh. Και μου πιάσε ο άλλος την κουβέντα, με είδε στο K-On, σ' αρέσει το K-On και αυτά. Και προσπαθούσε να μου εξηγήσει σε ποια περιοχή γυρίστηκε, κάτι τέτοια πράγματα. Wow. Δεν καταλάβαινα, τα μισά καταλάβαινα, αλλά και πάλι ήταν αυτό ότι. Τον έβλεψε ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε από τόσο μακριά και του αρέσει το K-On. Και μιλώντας λοιπόν, πάμε στο αρχικό για καφέ. Επίσης πάρα πολύ καλό καφέ παραδόξως ήπιαμε στα vending machines. Που στις τελευταίες μέρες, κάθε πρωί από εκεί πέραμε καφέ, είχαμε βρει και ένα που μας άρεσε πολύ, το Georgia, να το πούμε, εντάξει, δεν είναι και διαφήμιση αυτό, καθώς έχει τη δικά του γούστα, μας άρεσε πολύ ο Georgia, yeah. Εμένα ο Λάτης, της Αβγελίας του Σκέτος. Ναι, γιατί ήταν αυτό, το είχαμε βρει, δηλαδή. Είχε και ένα vending machine πέρα στο ξενοδοχείο που τον είχε, και κάθε πρωί που ξεκινάγαμε με ένα Georgia Latte. Αυτό ήταν η κουτάκι μπουκαλάκι. Έτσι, μπουκαλάκι. Και έχει επιλογή να πάρεις και ζεστό. Και ζεστό να πούμε τώρα ότι τα vending machine εκεί πέρα δίνουν και ζεστό, αυτό που είπα. Το χειμώνα. Ναι. Όχι. Το καλοκαίρι δεν έχει. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι που είχα πάει την άλλη φορά δεν είχε. Αλλά το χειμώνα έχει και για ζεστό. GG. Ναι, ζεστό καφεδάκι, ναι, καυτό και πραγματικά. Αν είναι κουτάκι, πάνω το πιάσει. Πάρτε πλαστικό καλύτερα γιατί το κουτάκι καίει πάρα πολύ. Το ζεστό, το milk tea που έπρεπε εσύ. Ναι, όνειρο. Έχει κάποιε σούπε πάλι σε καν, καλαμπότι, κάτι τέτοια. Γενικά στα βέντεο μα έχει και κουλά πράγματα. Έχει από τα ξένα τα φυσιολογικά. Κοκακόλε, τέτοια, καφεδάκια, κυρίω νεράκια, milk tea, τσάι, ναι. Και πάμε στα πιο παρανοϊκά. Βρήκαμε με μπαταρίε, με σουβενίρ, με. Ο Φώτης βρήκε κάτι creepy πράγματα. Καλά, ναι, αυτό είναι στάκι χάμπαρα. Ναι. Κάτι περίεργα κουτάκια που σου λένε πάρ' το αν τολμάσαι. Το πιο περίεργο που ήταν το κρέας της αρκούδας. Το κρέας της αρκούδας. Εκεί το βρήκαμε. Στην Ακιχάμπαρα, σε αυτό το βέντε. Εκεί στο creepy. Είχε, ένα, ναι, είχε 2.000 γέν, δεν το πήρα. Εντάξει. Αλλά είχε κονσέρβα κρέας αρκούδας. Wow. Κρέας αρκούδας. Με ράμεν, είχε vending machine με ράμεν, με έτοιμα, με φτιαγμένα. Εσύ νομίζω βρήκε. Παιδιά, ναι, αυτό ήταν όνειρο, πώς να το πω. Το βλέπα αυτό που υπήρχαν κάποια vending machine. Είχα δει σε ντοκιμαντέρ παλιότερα που σου βγάζαν έτοιμα ράμεν, έτοιμα φαγητά και την πρώτη φορά που πήγα δεν τα είδα πουθενά. Και περίμενα ότι θα είναι, δεν ξέρω πώς το έχω στο μυαλό μου, θα είναι στην πόλη, ότι θα είναι σε ένα πάρκο. Τίποτα. Οπότε έκατσα και βρήκα που είναι. Είναι σε μια όλη μάνα. Τουλάχιστον στο Τόκιο πρέπει να πας περίπου μια μισή ώρα έξω από την πόλη. Τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ άλλαξα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω και περπάτησα κιόλας. Και είναι ένα μαγαζί που πουλάει μεταχειρισμένα λάστιχα. Μόνο αυτό ζωή. Okay. Αυτό και έχει μαζέψει όλα αυτά τα vending machine, έχει καμιά εκατοστή. Oh. Και είχε τόσο κόσμο. Πήγα Κυριακή που εξαντλόντουσαν. Δηλαδή, πολλά δεν είχαν τελειώσει. Δεν πρόλαβε να πάρει. Φεύγανε. Ιαπωνέζοι ήταν τουλάχιστον. Ιαπωνέζοι. Πας με αμάξι και δεν πας πίσω κοινωνία. Ναι, μπορεί να πηγαίνανε από το ένα σημείο στο άλλο και να παίρνουν στο διάμεσο. Είναι σαν, ήταν Σάββατο νομίζω, κάτι τέτοιο. Και ήταν σαν, πώς να σου το πω, σαν αξιοθέατο. Γιατί είναι μόνο εκεί και πηγαίνανε όλοι. Παίρνανε και βγάζανε φωτογραφίες. Κατάλαβα, τίποτα πια δεν πουλάει λάστιχα, πουλάει vending στην ουσία. Και σου βγάζει πολύ λογικές τιμές. Ας πούμε ένα πολ ράμεν που ήταν καλό, είχε και κρέας μέσα, είχε από όλα το ζωμό του, είχαν 400 γεν. Είχε κάτι toast, hamburger, είχε ακόμα και αυτό με το κακιγκόρι, τον τριμμένο πάγο. Βέντινγκ τέτοιο μασίν που βγάζει τριμμένο πάγο με γεύση. Τι λες τώρα. Είχε κάτι περίεργα αναψυκτικά τοπικά. Είχε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να δοκιμάσω γιατί ήταν που τελειώνανε. Και εσύ έχω να πρέπει να πας ένα TikTok βίντεο και να πεις «Hey guys, I found a viral hidden». Αυτό ήταν πραγματικά hidden. Είχε ένα δωμάτιο με arcade που ήταν πραγματικά παλιά arcade. Χωρίς οθόνες. Μερικά ήταν μηχανικά τελείως, δεν είχαν οθόνη και τέτοια. Τα παλιά-παλιά. Παλιά-παλιά. Α, ένα τέτοιο είχαμε βρει και στην Ακιχάμπαρα και στην Όσακα. Σε τέτοια φάση, αλλά φαντάζομαι είχε 5-6 τέτοια μηχανήματα. Ναι, αντί για ένα-δύο που είχε τυχαία εκεί πέρα. Wow. Και αυτό ήταν, σου λέω, ήταν hot spot. Πώς να το πω, ήταν σημείο που τράβαγε τους ντόπιους. Τουρίστες δεν ξέρω αν το ξέρουν κιόλας. Δηλαδή, και εγώ τυχαία το βρήκα σε ένα ντοκιμαντέρ και το είδα που είναι. Το αντίστοιχο να πα. Το αντίστοιχο που βρήκαμε εμείς ήταν μέσα σε arcade που είχε vending machine με. Ναι, έτοιμα ράμεν, δεν σου λένε. Που είχε δίπλα ένα βραστήρα, είχε νερό βραστήρα και chopsticks και ένα τραπεζάκι δίπλα για να φας, ας πούμε.
Θα παίξει το βίντεο τώρα. Αυτό θα παίξει. Το επόμενο θα παίξει. Θα δούμε. Το έχουμε σε βίντεο όλα αυτά. Πότε, μιλώντας για vending και πράγματα που πέφτουν και που βάζει λεφτά. Και τα βρίσκει παντού. Έχουμε μετά τα γκάτσα. Γκάτσα. Τα γκάτσα λοιπόν, μηχανήματα, είναι παντού και για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Μισό λεπτό να πούμε τι είναι πριν συνεχίσεις. Τα γκάτσα είναι αυτά που βάζει λεφτά. Έχει μέσα κάτι μπαλίτσες. Γυρνάς ένα, δύο, τρία τέτοια. Πέφτει ένα μπαλάκι και έχει μέσα ένα δωράκι. Εμείς συνήθως το έχουμε για βόλους, τσίχλες, whatever. Πες τώρα, συνέχισε. Υπάρχουν για ό,τι θεματολογία μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνήθως έχει να κάνει με άνιμε ή παιχνίδια. Πολλές φορές είναι και σε μουσεία. Και πάντα είναι, είναι διάφορα προϊόντα τα οποία τα βάζουν στη σειρά και λένε ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, τόσα προϊόντα και μπορεί να τύχεις ένα οποιοδήποτε από την συλλογή αυτή. Mm-hmm. Και κάθε θεματολογία έχει τα δικά της. Δηλαδή κάποια θεματολογία μπορεί να έχει μπρελό, κάποια μπορεί να έχει φιγούρες, κάποια μπορεί να έχει και τα δύο, κάποια μπορεί να έχει μόνο αυτοκόλλητα, κάποια μπορεί να έχει... μπορεί να είναι από παιχνίδια, μπορεί να είναι από μουσιακά σουβενίρ, μπορεί να είναι κέρματα, μπορεί να είναι πλαστικό ιαπωνικό φαγητό, μπορεί να είναι... Αυτό, τα πάντα, τρενάκια, αυτοκίνητα. Να πω εγώ ότι κυρίως βέβαια στα γκατσάδικα που πήγαμε, στους πάνω ρόφους, καλά σου κάτω είχε όλα τα mainstream, αν είμαι τέτοια, στους πάνω ρόφους είχε άπειρα γκάτσα που ήταν μόνο για κουκλόσπιτα. Είναι ένα που είχε φαγητά, ένα που είχε καρέκλες, ένα που είχε τραπεζάκια, ένα που είχε πολυέλαιος, που ήταν μόνο για να φτιάχνεις κουκλόσπιτα. Είχε ένα άλλο που ήταν ζώο, στο λεωφορείο πώς κρατιέται από το χειρολαβεί το ζωάκι. Ήταν ένα άλλο που είχε τα ζώα, κάτι γατιά που είναι ξαπλωμένα, πώς είναι ξαπλωμένα τα γατιά. Είχε σκαθάρια, είχε οτιδήποτε. Ναι, όντως ήταν ένα που ήταν με σκαθάρι, με διάφορα είδη σκαθαριών. Και αυτά κάποια είναι αυτό που είπε Ευαγγέλιο, είναι άλλα έτοιμα. Είχε ένα που είχε μικρογραφίες από arcade. Ναι, πήραμε ένα τέτοιο. Και εσείς ένα τέτοιο. Δεν ξέρω που το έχω βάλει. Κάπου το είδα. Μαζί και ένα ωραίο. Πήρα και εγώ με τα όπλα αυτό, ξέρω. Ναι, 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 αυτό. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, από σειρές, από Nintendo, από σειρές άνιμε. Βέβαια, τα περισσότερα, να πω, επειδή είναι φθηνά, έχουν κάτι μπρελοκάκια, συνήθως κάτι τάπες. Από δυτικές σειρές, από Snoopy είχε... Doraemon, καλά, τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Και από Ιαπωνικά. Επίσης έχουμε ένα-δύο βίντεο, τώρα θα παίξουν εδώ, θα παίξουν στο επόμενο. Θα δείξει το μοντάζ, θα δείξει. Και αυτά συνήθως είναι από 200-300 αγιέ. Το 80% είναι 300-300 αγιέ. Πάλι ανάλογα την περιοχή βέβαια. Και το πώς τύχει μέσα. Και με 100 αγιέ είχαμε βρει κάτι που ήταν για πέταμα. Στο Φουσίμι. Και πήγαινε μέχρι 500-600. Και πάνω από 500. Νομίζω είχα δει και ένα που έπαιρνε δύο κέρματα 500. Αλλά αυτή είχε κανονική φιγούρα μέσα. Δεν είχαν κανονικές φιγούρες, ναι. Βέβαια, εδώ τώρα μία σημείωση είναι ότι αυτό το σύστημα δεν υπάρχει μόνο στα μηχανήματα κάτσα. Το σύστημα λοιπόν του τυχερού προϊόντος από μία συλλογή είναι παντού! Ναι. Είναι και στα καταστήματα. Π.χ. αγοράζει φιγούρες σε ένα κατάστημα. Φιγούρες Final Fantasy, ας πούμε. Έχει τις φιγούρες με τα 1000 γε. Και έχει τις ίδιες φιγούρες που σου λέει τι είναι στο κουτί. Και έχει τις ίδιες φιγούρες με 700 γεν, αλλά που δεν ξέρεις τι είναι στο κουτί. Κλίνγκ. Ή μπορεί να πεις ότι άμα θέλεις να είσαι σίγουρος να τα πάρεις όλα, πάρε τα μία και έξω. Ναι, πάρε το σετάκι με τα 10.000 γέρ που είναι και 10 φιγούρες μέσα. Έχει ένα μεγάλο κουτί και σου λέει εγγυούμαστε ότι θα είναι όλα μέσα. Ναι. Οπότε σου λέει τα θες όλα. Πάρτε. Τα θες ένα-ένα. Θες πιο φθηνά και να είσαι τύχη και να έχεις διπλά. We don't care. Και εννοείται ότι η βάση πολύ τα ξεχωρά. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, για να πούμε λοιπόν ότι όταν υπάρχουν συλλογές, πρέπει να υπάρχει και μία έτσι. Τοποθέτηση για αυτές τις συλλογές, η οποία είναι ξέχωρη αγορά. Ναι, η αγορά συλλεκτικών πραγμάτων, γενικά φιγούρες, κάρτες, κάρτες είναι τόσο δημοφιλείς, κάρτες. Ναι, card games. Card games, έχουν trading card games για τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και εκείνα τα ηλεκτρονικά που είχαμε δει, που είναι οι κάρτες που τις βάζεις στην επιφάνεια του ηλεκτρονικού για να παίξεις. Ναι, φοβερό. Το έχουμε κάνει σε βίντεο που είναι. Που παίζουν ένα. Τώρα τελευταία είναι στη μόδα. Όταν είχα πάει εγώ, ήταν στη μόδα κάτι Football Manager Games το 2008. Τώρα είναι στη μόδα κάτι War Games που παίζει κάτι αρχαίες μεσαιωνικές μάχες στην αρχαία Κίνα. Που κάθε κάρτα είναι το στράτευμα και τα πηγαίνεις έτσι για να κάνεις στρατηγική και τα βάζεις από εδώ, από εκεί, σαν βουνά και τα τέτοια. Και Dragon Ball έχει τέτοια. Και Pokémon έχει. Dragon Ball δεν το είδα. Πού ήταν αυτό. Δεν το θυμάμαι τώρα. Και Pokémon έχει τέτοια που παίζει με τις κάρτες. Ναι, ναι, φοβερό. Και επίσης γενικά τα. Μην πω ακόμα για τα arcade, να μην. Συλλογές, ας πούμε μετά για τα arcade. Λοιπόν, στις φιγούρες λοιπόν, να
Θέλει μεγάλη προσοχή η αγορά, γιατί οι τιμές κυμαίνονται απίστευτα. Όχι μόνο στις μεταχειρισμένες, ακόμα και στις καινούργιες. Και χωρίς λογική απαραίτητα. Ναι, ναι, δηλαδή, την ίδια αυτό. Φιγούρα μπορεί να τη βρει σε ένα τεράστιο εύρος τιμών. Οπότε θέλει πολύ ψάξιμο σε πολλά μαγαζιά, μακριά τα τουριστικά. Ναι. Εμείς ψάξαμε πολύ. Και μιλάμε ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μια φιγούρα Α σφραγισμένη στο κουτί της. Καινούργια, όχι μεταχειρισμένη. Μπορεί να τη βρει από 1200 γεν. Τώρα μιλάμε για την κατηγορία τα price, τις μικρές, ας πούμε, όχι κάτι πολύ ακριβό. Πολύ μεγάλο δείχνει. Από, από 1200 γεν μέχρι 2000 ακριβώς το ίδιο προϊόν όμως. Που σημαίνει από 10 με 18 ευρώ. Και ανεβαίνει και άλλο ανάλογα. Τις μεγάλες, ας πούμε, μου είχε τύχει γιατί έψαχνα μια συγκεκριμένη. Τη βρήκα, δεν την πήρα βέβαια στο τέλος, θα έχει σημασία, από 100 ευρώ έως 150 ευρώ καινούργια, την ίδια φιγούρα πάντα. Ναι. Επίσης να πούμε γενικά, επειδή πολλοί μας δίσταζε φιγούρες από την Ιαπωνία για δώρο. Το οποίο είναι λογικό. Να πούμε ότι στην Ιαπωνία οι φιγούρες είναι πανάκριβες, όπως και οτιδήποτε έχει να κάνει με φάντομς και τέτοια. Αλλά οι φιγούρες, ειδικά εγώ πάθα σοκ. Είχα να πάω και τόσα χρόνια. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ από το που είχα πάει εγώ. Και έχουν ακριβήνει, αλλά έχει και μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν θες Dragon Ball, τις τελευταίες που βγήκαν είναι σχετικά φθηνές. Αν ψάχνεις κάτι λίγο πιο παλιό, είναι και δύσκολο να το βρεις και θα είναι και πολύ ακριβό. Οπότε θεωρείται ναι, γιατί. Ο άλλος μου είχε ζητήσει ένα από το ρόλο, μου είχε ζητήσει πλώρη σαν σύρο φιγούρα. Τη βρήκαμε τελικά κάπου 85-90 ευρώ, πόσο ήταν. Κάπου εκεί. Τι άλλο, εγώ α πούμε ήθελα κάτι φιγούρες Ευαγγέλιον. Γιατί Ευαγγέλιον. Η πιο φθηνή που βρήκα που μου άρεσε ήταν μια Ray που έκανε 45 ευρώ, 50, δεν την πήρα πρώτα. Ήταν και πολύ μικρούλα, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ήταν γύρω στα 15-17 εκατοστά. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλο. Ναι, δεν ήταν 30 εκατοστά, γιατί κρίνεις ένα 300 ευρώ, 400. Και γενικά και σε μαγαζιά με μεταχειρισμένα υπάρχουν τρελές τιμές και μιλάμε ειδικά για γκάτσα, για μικρά πραγματάκια. Από πάλι από Dragon Ball, αλλά παλιές, από Dr. Slam, όλα αυτά. Και μπορεί μια φιγουρίτσα τόσο να κάνει 60 ευρώ, μπορεί να κάνει 200 ευρώ. Ναι, τα έχουμε όλες σε φωτογραφίες, σε βίντεο, θα παίξουν στο οπτικό βίντεο αυτά. Γιατί ήταν από ένα γκάτσα που ήταν κάποτε και δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ, οπότε είναι υπερσυλλεκτικό. Αυτό είναι το κακό με την Ιαπωνία, ότι βγάζουμε μια φορά τα πράγματα. Το παίρνεις ή δεν το παίρνεις, αν το θες μετά... Γι' αυτό και ναι, γενικά υπάρχει στην Ιαπωνία αυτό το limited edition madness. Παντού, στα πάντα, όλα βγαίνουν, μέχρι και τα μαγαζιά τους είναι limited edition, ξεφυτρώνουν pop-up μαγαζιά τα λένε, pop-up stores, το οποίο είναι μαγαζιά που είναι limited edition μαγαζιά, δηλαδή είναι ένα μαγαζί που θα είναι ανοιχτό μόνο για 30 μέρες. Εμείς πήγαμε την Ευαγγελία, πέσαμε ευτυχώς πάνω στο Final Fantasy το αντίστοιχο. Τώρα για τα 35 χρόνια, μέσα σε ένα εμπορικό, άνοιξα ένα μαγαζί για ένα μήνα μόνο. Μία Μαρτίου με μία Απριλίου. Τώρα δηλαδή σήμερα κλείνει που μιλάμε. Το βρήκαμε τυχαία, ναι. Το, ναι. Το οποίο είχε limited merchandise που θα πουληθεί μόνο σε αυτό το μαγαζί, ποτέ και πουθενά αλλού. Στο e-shop το μεταξύ δεν υπάρχουν τα περισσότερα. Ναι, είναι όντως limited merchandise. Κάποια από αυτά υπάρχουν στα Eorzea Cafés, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Που και εκεί είναι limited. Ναι. Πολύ limited merchandise και limited στο limited και unlimited λεφτά να ξοδέψεις. Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για ακριβώς επειδή είναι limited, τα κόστη είναι λίγο εξωπραγματικά. Εντάξει, το εκμεταλλεύονται νομίζω και λίγο το γεγονός ότι είναι limited. Ναι, με αυτό λέμε ότι όμως όλη η κουλτούρα της αγοράς γυρίζεται γύρω από αυτό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γύρω από το limited και το limited supply και το limited time και το περιορισμένο στα ελληνικά, τέλος πάντων. Αυτό. Και έχει και η περιοχή να κάνει, δηλαδή, ας πούμε, πάλι προς τα βόρεια. Όπως το Book Off είναι μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες μεταχειρισμένων, έχει manga, έχει figures, έχει games, τα πάντα. Τα ίδια προϊόντα ίσως να έχουν άλλους φορολογικούς συντελεστές, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και εκεί το ίδιο προϊόν στο ίδιο μαγαζί, έχει διαφορές στην τιμή. Και μιλώντας γι' αυτό, ο Φώτης, τώρα να πάμε στα μεταχειρισμένα. Να πούμε ότι υπάρχει στην Ιαπωνία, επειδή είναι πανάκριβα, υπάρχει μια τεράστια αγορά μεταχειρισμένων για ό,τι μπορείς να φανταστείς και για αυτά που λέμε τα collectibles. Δηλαδή φιγούρες, κάρτες, τέτοια άπειρα μεταχειρισμένα, retro games, είμαστε εμείς retro games κάπλ εδώ κάτω, το βλέπουμε εδώ. Είμαστε retro games κάπλ. Ναι, τρέξαμε σε όλα αυτά για να πήγαμε δούμε. Σε πολλά ρετράδικα να δούμε τι παίζει. Θα παίξει ειδικό βίντεο γιατί έχουμε άπειρες φωτογραφίες με τιμές να συζητήσουμε. Χαμός. Εγώ μήπως φέρουμε και κάνα ειδικό και το συζητήσουμε. Να μας πει και τη γνώμη του. Χαμός. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Ναι. Πρέπει να αφιερώσεις ώρες αυτά. Θες ώρες για να ψάξεις. Ναι, και γνώσεις. Επίσης, ιαπωνικά να ξέρεις, γιατί βρήκαμε κάτι πάνθινα art books, αλλά τι να το κάνεις στα ιαπωνικά.
Βρήκαμε και εκείνο το artbook που έχει εκείνος ο τύπος, πώς το λένε, ο Ink Ribbonin, που έχει κάνει βίντεο με 200.000 views το καθένα, απλώς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ξέρω εγώ, ναι, και σκανάροντάς το. Αυτό, το σκανάρι, το μεταφράζει μετά το σκανάρισμα. Το Resident Evil Raccoon Secrets, πώς λέγεται, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά σε Ιαπωνικά τι να το κάνεις. Οκ. Okay. Άμα δεν ξέρεις Ιαπωνικά είναι λίγο άχρηστο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις Ιαπωνικά. Ναι, θα πας να βγάλεις το βιβλίο. Θα πας με το Google, Google Translate. Και οποιοδήποτε κάμερα Translate, όχι Ευαγγελία. Λοιπόν, τα μάγκα είναι πάμφθινα. Τα παλιά. Τα παλιά, αλλά πάλι. Αλλά όχι τα παλιά συλλεκτικά, γιατί τα παλιά συλλεκτικά είναι ακριβά. Τα παλιά, αλλά όχι τα τόσο παλιά. Ναι, όχι, βασικά και τα τόσο παλιά αρκεί να μην είναι σπάνια. Αν είναι σπάνια κατά οποιοδήποτε. Να μην είναι κατάσταση, να μην είναι κλειστά. Είναι γύρω στα 100 γέννα, κατά τα πάντα. Είναι limited edition. Αλλά πάλι στα Ιαπωνικά, οπότε. Ναι. Ναι, αλλά αν κάποιος για κάποιο λόγο θέλει να πάρει μια αυθεντική, ας πούμε, συλλογή κάποιου μάγκα που αρέσει, πολύ ωραία και τα έχουν πολλές φορές και στο Book Off, ναι, τα είχε πακετάκι μαζί, ξέρω, All the Full Metal Alchemist. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ φθηνό, να το κάνω αυτά Ιαπωνικά. Δηλαδή, το να πάρει το όλο του One Piece. Ναι, δεν υπάρχει κανένα όλο ακόμα. Καλά, ναι, αλλά μέχρι ένα περιθώριο. Και μιλήσαμε για μεταχειρισμένα, σχόλια και μεταχειρισμένα ρούχα. Να μας πει η Ευαγγελία για αυτά, γιατί εγώ δεν ξέρω πού το ξέρω. Πολύ μεταχειρισμένο ρούχο, ειδικά όσο αφορά τη μόδα της... ναι, και κιμονό, αλλά τα κιμονό θα τα πω λίγο αργότερα. Γιατί όμως, γιατί μιλάμε τώρα για τα fandoms. Οπότε, ένα πολύ πράγμα μεγάλο μεταχειρισμένο που υπάρχει εκεί πέρα είναι τα ρούχα τα οποία έχουν να κάνουν με το streetwear, το Harajuku style και το goth lolita, goth rock, goth metal, όλα αυτά τα ωραία, τα οποία είναι πανάκριβα καινούργια. Τα λέμε πανάκριβα, είναι τα ίδια κόστη που είναι. Παγκοσμίως, έτσι, είναι, αυτά παγκοσμίως είναι ακριβά, εκεί είναι και ένα τσικ παραπάνω, οπότε παίζει πάρα πολύ μεταχειρισμένο. Τι γίνεται όμως τα μεταχειρισμένα απλά είναι το 80% της τιμής. Ναι, το 100% της τιμής και αυτό είναι 80% της τιμής, δηλαδή είναι λίγο πιο φθηνά. Συνήθως. Δεν έχουν, πάλι δεν έχουν δηλαδή το, θα πεις μεταχειρισμένο, λες, α, τι ωραία είναι, thrifted, θα είναι φθηνό. Όχι. Είναι πάλι πάρα πολύ ακριβό. Ειδικά άμα είναι και cosplay. Γιατί τα cosplay είναι ακριβά. Θα μιλήσουμε για τα cosplay, για τα ρούχα. Ας μείνουμε λίγο στα ρούχα, που τώρα μιλάμε για τα ρούχα. Για τα μεταχειρισμένα ρούχα, θες να πεις λίγο τιμές. Μετακινούμαστε λοιπόν στα μεταχειρισμένα ρούχα. Και κιμονό, άμα θες να πεις τώρα με την ευκαιρία. Αυτό. Περισσότερο για τις τιμές, επειδή είμαστε στην Ιαπωνία, okay, θέλουμε να πάρουμε κάτι παραδοσιακό, ήθελα να πάρω ένα κιμονό. Καινούριο κιμονό είναι απλησίαστο, γιατί προφανώς χρησιμοποιείται, είναι επένδυση, είναι το κυριακάτικο καλό ρούχο τέλος πάντων. Είναι 500 το... ευρώ, 800 ευρώ. Είναι πολύ ακριβή επένδυση. Τα φουρισόνται, πώς τα λένε. Τα φουρισόνται, ακόμα και τα κομών είναι αρκετά ακριβά. Γενικά είναι... είναι μια πολύ ωραία επένδυση άμα κάποιος θέλει να τα δώσει αυτά τα λεφτά, αλλά καλύτερα σε αυτή την περίπτωση να πάει να πάρει μεταχειρισμένα, thrifted, τα οποία σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά φτηνά, μπορώ να πω, συγκριτικά, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, έχει τύχει να δούμε ένα φορίσοντε το οποίο ήταν πάρα πολύ φτηνό, ήταν στα 15 ευρώ για παράδειγμα, ήταν 1500 γεν. Φορίσοντε. Ναι, το οποίο γιατί όμως ήταν τόσο φτηνό. Γιατί είχε μία πάρα πολύ ωραία μεγάλη γραμμή με στυλό από πίσω. Όχι, ήταν 15 ευρώ, το θυμάμαι αυτό. Ήταν 45 ευρώ. 45 ήταν. Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι και ευρώ ήταν 800, όχι, ναι. Όχι, 45, 45 ήταν το άλλο. Έστω, ναι. Ήταν πιο φτηνό. Ήτανε... Και γύρω στα 40 ευρώ τέλος πάντων, ναι. 3.500, ναι. Ήταν κάπου τόσο, αλλά είχε μία πολύ μεγάλη γραμμή. Ήταν πολύ όμορφο, αλλά ναι. Είχε αυτό. Κανείς δεν το πάρει να το φορέσει στην Ιαπωνία. Ναι. Αλλά άμα κάποιος θέλει να πάρει, ας πούμε, αλλά, κάτι... Αλλά, ας πούμε, ένας θετικός που θα το πάρει μόνο για να το κάνει μια φωτογραφία, να το δείξει εδώ, δεν το νοιάζει, πιστεύω. Και σε αυτά τα μαγαζιά μπορώ να πω ότι είναι και πολύ εξυπηρετικός ο κόσμος. Ναι, σκοτώθηκε άλλη να εξυπηρετήσει πολύ. Ναι. Πάντα προσπαθούσε να μας πουλήσει και πανάκριβα πράγματα και είμαστε σε φάση πάρτα αυτά. Όταν κατάλαβε βέβαια ότι δεν θα πάρουμε κάτι ακριβό, μας εξυπηρέτησε και στα φτηνά, δεν είχε κανένα πρόβλημα η γυναίκα. Γιατί όμως, γιατί θεωρούν ότι είσαι και σοβαρός στο να πάρεις κάτι εκεί πέρα, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα outfit το οποίο θα είναι καλό. Οπότε θέλουν να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο, πάνε στα καλύτερα προϊόντα που είναι τα ακριβά. Όταν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς, φυσικά προσαρμόζονται. Οι τιμές μπορεί να κυμαίνονται οπουδήποτε από 30-40 ευρώ μέχρι 400-500 ευρώ. Οπότε εκεί πηγαίνουν. Για μεταχειρισμένα, λέμε. Για μεταχειρισμένα. Προγραμματίζεται που κάνει 500 ευρώ και τώρα κάνει 2013. Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια μαγαζιά τα οποία έχουν έτοιμα γιουκάτα.
σετάκι, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα βαμβακερά φυσικά, δεν είναι, είναι πολύ καλό το υλικό. Δεν είναι μετάξιο. Βέβαια είναι mass production, εννοείται. Δεν θα πάρεις κάτι το οποίο είναι για σένα φτιαγμένο και έτοιμο. Είναι κάτι στην ευρία αγορά, αλλά είναι έτοιμο πακεταρισμένο με τη ζωνίτσα του, με, το, με τη γιουκάτα του. Θα πάρεις και, ένα, θα πάρεις και το, τη σαγιονάρα ή με το, την ξύλινη που έχουν, με το αντίστοιχο το καλτσάκι, το οποίο σε, σε ένα σύνολο σετ θα σου πάει μέχρι 80 ευρώ. Το οποίο είναι ένα καλό κόστος για να πάρεις ένα ολοκληρωμένο σετ από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Και τα μεταχειρισμένα επίσης, όταν ήταν ακριβά και τα παίρνεις πιο μεταχειρισμένα, πάλι σε αυτό το κόστος θα σου βγει. Πάλι γύρω στα 80 ευρώ περίπου θα βγει. Αν θες να πάρεις κάτι καινούριο, ναι, δε, κάτω από 500 ευρώ. Πριν να πούμε εδώ, θα μου έκανε εμένα τρελή εντύπωση. Αυτά τα μπιπ, τα τόμπι, πώς τα τόμπι, δεν λέτε ζώνες. Όμπι. Τα όμπι, και όχι τα τόμπι, είναι τα όμπι. Έχουν την ίδια τιμή με το κιμονό. Είναι απίστευτο, δηλαδή μου πέσαν τα μαλλιά, γι' αυτό είμαι τραφαλακρός. το κιμονό να κάνει 100 ευρώ και το όμπι να κάνει 110, ας πούμε. Δηλαδή, τι στο μπιπ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλτατος εδώ άντρας Σπύρος και κύριος σπιτιού, ναι, ναι, είναι ότι το όμπι είναι η μισή, είναι το μισό ρούχο, έτσι. Και αυτό μετάξει είναι κανονικά τα όμπι. Πολλές φορές είναι μετάξει, ναι, 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 πολλές φορές. Γι' αυτό είναι και τόσο ακριβό, ναι, η αλήθεια. Ναι, είναι πολύ καλό υλικό, πολλές φορές καλύτερα από το κιμόνο. Ναι, και είναι και ενισχυμένο από μέσα προφανώς για να μπορέσει να στηθεί καλά, ναι, και να στέκεται. Πολλές φορές είναι μπροκόλ. Αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή, τα κιμόνο πάνω κάτω, το όμπι είναι που είναι συνήθως και το πιο διακοσμημένο που παίρνει τα έξτρα. Εκτός λιμπίδια αν... και αυτά που βάζεις πάνω και του καρφιτσώνεις και κάτι φιόγκους και κάτι τέτοια και κάτι που τα οποία όλα αυτά πληρώνεις έξτρα, να πούμε. Έξτρα το ρίμπον, έξτρα το λιμπίδι, έξτρα το φιόγκο, έξτρα το... Γενικά μαζεύεται ένα τεράστιο λογαριασμό. Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να πει ότι όλα αυτά είναι πολλά, δεν θέλω να δώσω τα 80 ευρώ που είναι το mass production yukata ή το παλιό έτσι πολυφορεμένο φορήσατε, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματάκι που λέγεται kimono rental. Αλλά αυτό είναι μόνο για μια ώρα, να πούμε. Είναι για μια ώρα. Συνήθως είναι αλλά... 50 ευρώ με 60. Ναι. Για μια ώρα σε ντύνουν αυτοί όμως. Σε ντύνουν, πολλές φορές μπορεί να σου κάνουν και τα μαλλιά, να σε βάψουν ανάλογα. Όλα έξτρα εννοείται. Ναι, ναι, ό,τι θες πλέον. Έξτρα το κούρεμα, το κούρεμα λέω. Έξτρα το χτένισμα, έξτρα το μακιγιάζ, ναι, έξτρα τα τεχλιμπίδια, έξτρα να σου καρφώσουν φιόκο, έξτρα να σου καρφώσουν καρφίτσα, έξτρα να σου καρφώσουν. Να σε καρφώσουν και να σε πάρουν τα λεφτά σε ένα τέτοιο. Βέβαια, είναι το go-to για πάρα πολλούς ντόπιους επίσης. Οπότε αν το κάνουν οι ντόπιοι, μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι είναι κάτι αρκετά safe, είναι αρκετά κάτι που δεν θα... Δεν είναι ότι σε κοροϊδεύουνε, κοροϊδεύουν τους πάντες. Όχι, βασικά δεν κοροϊδεύουν κανένα, είναι το τόσο κοστίζει αυτή η υπηρεσία. Αν θες να ζεις την εμπειρία έτσι μια φορά, μπορεί και να αξίζει να πεις τη διαδικασία να αγοράσεις αυτά, πας σε ντύνε, πας σε κάποιες φωτογραφίες στο νέο και αυτά, νομίζω... Η αλήθεια είναι ότι... Ναι, στην Εσακούσα να πούμε ότι είναι χαμός, χαμός. Άπειρα τι στην Εσακούσα και στο Κιώτο. Ναι, γιατί είναι πολύ κοντά στο ναό. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να πάει κάποιος να φωτογραφηθεί στο ναό ή να ζήσει την εμπειρία τέλος πάντων του ναού μέσα στο παραδοσιακό αυτό ένδυμα. Επίσης... Αν περιμένετε φωτογραφίες δικές σας με κιμόνο, δεν είναι. Θα απογοητευτείτε. Θα απογοητευτείτε, γιατί δεν το κάναμε αυτό. Εντάξει. Το οποίο ναι, δεν. Αλλά λοιπόν, επίσης, ναι, ρούχα επίσης, αν θέλετε να πάρετε καινούργια Ιαπωνίας, μην πάρετε. Είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Πήγαμε σε εμπορικό κέντρο να δούμε ρούχα στο αντίστοιχο, ξέρω εγώ, Attica, Notos Galleries, πώς το λέω, ό,τι θέλουμε. Και σοκ. 700 ευρώ, 800 ευρώ. Καλά, εντάξει, πήγαμε και σε μάρκες. 250 ευρώ τα εσόρουχα. 250 ευρώ να σου τι το σκι σε 10 λεπτά, δηλαδή δεν έχει νόημα. Ενώ που θα το φορέσεις. Σταμάτη. Δεν θα σκίζεται. Θα δώσει 250 ευρώ, θα προσπαθήσει, θα προσπαθήσει. Όχι, όχι, Φώτη, επειδή την εταιρεία την ήξερα θα σκίζεται. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι αυτά ήταν brands. Ακόμα όμως και χωρίς να είναι δυνατό brand. Είναι πολύ ακριβά. Τα ιαπωνικά μπράντς είναι ακόμα πιο ακριβά. Αν θέλει κάποιος να πάει Ζάρα, υπάρχει Ζάρα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει δικά του πατρών, είναι πολύ διαφορετικά τα ρούχα του Ζάρα εκεί πέρα από ό,τι είναι στον υπόλοιπο πλανήτη. Οπότε, ναι, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα μοντέρνο, πολύ ιδιαίτερο ρούχο, μπορεί να πάει Ζάρα. Ναι, μπορεί να πάρει φθηνό Ζάρα που δεν θα το βρει εδώ ποτέ, ας πούμε, ναι. Αλλά. Oh.
θα πρέπει να είναι μέχρι 45-50 κιλά. Ναι, να έχεις σωματότυπο για να έχεις σωματότυπο, ναι. Γιατί σημαίνει αν... αυτό. Ναι, γιατί αν έχεις στήθος πισινούλη, καμπύλες, γενικά μεσογειακό, ναι, σώμα. Κυλίτσα, τέτοια. Καλά, το κυλίτσα δεν το βάζω καν στο... Αν έχεις έξτρα βάρος, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι και αυτό, όσες Ιαπωνέζες π.χ. είδα που ήταν παχουλές, με τη φόρμα ήταν. Μόνο δεν μπορούσαν να βρουν ρούχα. Πώς είναι και όλα τα ρούχα νομίζω να τριβάκι. Σε κάποιο μαγαζί που βλέπαμε κάτι t-shirt, κάτι footer, κάτι τέτοια. Ναι, 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 πάντα στα 50 ευρώ, 100 ευρώ, 150. Βέβαια ήταν μαγαζιά που βλέπαμε και εμείς εξωτερικά. Είχαν βιτρίνες μεγάλες, ήταν πολύ κεντρικά μαγαζιά. Οπότε ναι, δεν είναι ότι ψάξαμε την αγορά για να βρούμε ρούχα. Και πάλι, δηλαδή νομίζω όσα ήταν καλά με κάποιο collaboration ή από κάποιο άνιμη χαρακτήρα, οτιδήποτε, ήταν ακριβά. Καλά, ναι, πρέπει να πω. Ένας λόγος που δεν πήραμε σουβενίρ καθόλου είναι οτιδήποτε branded ήταν 40 ευρώ το t-shirt τουλάχιστον, 80 ευρώ το hoodie τουλάχιστον. Οπότε, ναι, δεν πήραμε τίποτα, παρόλο που ήταν κάτι υπέροχα που τα ονειρευόμουν, ας πούμε, να τα πάρω. Ναι. Και από το Final Fantasy και από το Link Zelda. Ναι, ναι, ήταν πανέμορφα, αλλά... Και Μάριο, ξέρω, κάτι υπέροχα μπλουζάκια, έπαθα και φάρκο. Δεν ήταν 40-50 ευρώ το καθένα για ένα t-shirt του κόλου, δηλαδή πραγματικά η ποιότητα δεν ήταν. Ποιότητα ήταν μια απλή ποιότητα, ήταν ένα χάνες, απλό t-shirt made in China, το έχει και στην ετικέτα, δεν το λέω έτσι. Καλό βαμπάκι να πεις ότι... Ναι, τρελή εκμετάλλευση, γενικά τρελή εκμετάλλευση στα Phantom, γιατί σε φάση ναι, θα το πάρω και να σου δώσω. Οπότε πάρ το 50 ευρώ. 80 ευρώ ένα χούντι. Ρε φίλε, 80 ευρώ παίρνω ρόλο μπουφάν. Α, είχαν και πουκάμισα που ήταν ακόμα περισσότερο. Ήταν 100 ευρώ. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν πήρα τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν πήρα τίποτα. Ναι, είχα το μόνο γραβάτες που πήρα ήταν δύο noodle stopper. Γιατί τα βρήκαμε φθηνά με τα χειρισμένα και αυτά. Να, γυρνώντας λοιπόν, κάνοντας ένα full κύκλο στις φιγούρες, noodle stoppers. Πάρα πολύ φθηνά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ και πάρα πολύ χρήσιμα. Αν τρώτε noodle, ειδικά, ναι. Επίσης γενικότερα με τα χειρισμένες φιγούρες, κάποιες. Η πιο απλή κατηγορία σε φιγούρες είναι αυτά που λέμε τα prizes. Mm. Αυτά που βλέπουμε στους γερανούς, στα παιχνίδια, στα arcade. Αυτή είναι μια κατηγορία που συνήθως είναι οικονομικές φιγούρες, όχι απόλυτα καλής ποιότητας, αλλά πάλι για τα λεφτά τους είναι ok. Είναι αρκετά καλά. Αυτή είναι η κατηγορία που μπορείτε να πάρετε, αν βρείτε μεταχειρισμένες, αυτές μπορούν να ξεκινάνε και από 300-400 yen. Που μεταχειρισμένο σημαίνει ότι δεν θα έχει το κουτί συνήθως, μέσα είναι συνήθως άψογα. Έχουν και τα αντίστοιχα. Να πούμε εμείς, μία φιγούρα πήραμε μόνο. Μια ωραία του Σέση. Α, ναι, Σέση. Γιατί τη βρήκαμε πάμφθηνα από 40 ευρώ που την είχαν παντού, την πήραμε μόνο 16. Γιατί δεν είχε κουτί. Γιατί δεν είχε βάση. Αυτό μα είπε ο τύπος. Λες και εμένα με νοιάζει ότι δεν έχει βάση. Την ακούμπησα εκεί σε μια άκρη σε βιτρίνα και είναι μια χαρά. Το ότι δεν είχε τώρα μια βάση να κουμπώσει, εμάς μας βόλεψε τρελά. Δεν βόλεψε καθόλου. Γιατί ήταν ωραιότατη φιγούρα. Για να κλείσουμε αυτό το βίντεο λέγοντας για εκείνο το μαγαζί που μας πήγε ο Φώτης στο Χάμπαρα. Να το πω τώρα. Ναι, πες το. Λέγεται, υπάρχουν κάποια καταστήματα, το πιο γνωστό είναι το A-Stop, υπάρχουν και άλλα, δεν ξέρω τα ονόματα, που ουσιαστικά είναι ένα μαγαζί που έχει μόνο βιτρίνες μέσα και αυτές τις βιτρίνες τις ενοικιάζουν σε ιδιώτες που θέλουν να πουλήσουν τη συλλογή τους. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το logistic από πίσω, αν πληρώνεις με το μήνα ή με όλα αυτά. Αλλά αν θες να πουλήσεις τη συλλογή σου, πας, νοικιάζεις τη βιτρινούλα, βάζεις μέσα τα πράγματά σου, τα τιμολογείς εσύ όσο θες και μετά έχεις ένα χαρτάκι και ένα μολυβάκι και μπαίνεις από τη βιτρίνα νούμερο 53, θέλω το νούμερο 28. Γράφεις ό,τι θες, το δίνεις στον υπάλληλο και έρχεται και στα δίνει. Τα τσεκάρεις, επειδή είναι μεταχειρισμένα αυτά, δεν μπορείς να τα αλλάξεις οτιδήποτε, τα τσεκάρεις να δεις ότι είναι OK, πας τα πληρώνεις. Σε αυτό μπορείς να βρεις από παράλογα ακριβά πράγματα μέχρι πολύ καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια φιγούρα από One Piece Crocodile που την ήθελα για δώρο. Η ίδια φιγούρα την βρήκα τρεις φορές στο μαγαζί. Τις δύο ανοιχτές, τη μία κλειστή. Η ανοιχτή έκανε από 6.000 γεν, γύρω στα 50 ευρώ. 55. Η άλλη έκανε γύρω στα 40 ευρώ. Και η σφραγισμένη έκανε 25 ευρώ. είναι επειδή ο καθένας τιμολόγησε όπως ήθελε. Οπότε. Πρέπει να αφιερώσει χρόνο και εκεί, αλλά μπορεί να βρει εκεί καλές ευκαιρίες. Χάνεσαι. Δηλαδή, βρήκαμε μια φιγούρα. Εκεί βρήκαμε την πρόεδρο σαν Σύρο, by the way. Αλλά βρήκα μια φιγούρα εγώ που σκεφτόμουν να την πάρω και μετά δεν μπορούσα να την ξαναβρω. Πρέπει, γι' αυτό σου δίνει το χαρτάκι να σημειώνει. Ναι, εγώ δεν είχα το χαρτάκι αυτό. Και δεν μπορούσα να γύρισα όλο το κατάστημα, δεν μπορούσα να θυμηθώ πού διάολο την είχα δει για να την πάρω. Δηλαδή, εγώ είχα μια στρατηγική ότι θα τα παίρνω όλα, θα κάνω τετράγωνο, θα πηγαίνω στο επόμενο τετράγωνο. Στο επόμενο τετράγωνο, τα μέσα, τα έξω μετά. Το έκανα κάπως έτσι. Και πάντα και σίγουρα τα είδα όλα. Είδα κάτι και μου άρεσε, το σημειώνω και σμίτω. Δεν είναι χαοτικό, είναι κάποια στρέμματα, ας πούμε, που είναι όλο βιτρίνες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Είναι στην Ακιχάμπαρα ένα πολυόροφο κατάστημα που οι τρεις πρώτοι όροφοι είναι τέτοια μαγαζιά με φιγούρες, οι τέσσερις. Απλά. Και πιο πάνω έχει αυτό και πιο πάνω έχει κάποια στούντιο. Μπορεί να νοικιάσει για να κάνει βίντεο και αυτά.
Ναι. Λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. iTube τώρα. Νομίζω λέγονταν. Productions, κάτι τέτοιο. Το οποίο ναι, είναι για YouTubers για να κάνουν streaming όταν δεν έχουν δικό τους χώρο, νοικιάζουν εκεί. Και με αυτό θα σας αφήσουμε. Και θα πούμε στο επόμενο και τελευταίο βίντεο της σειράς για την Ιαπωνία. Γεια σας.